Λαβράκι με ζεστή σαλάτα μαυρομάτικα. Οι ζεστές σαλάτες είναι μια κατηγορία σαλατών οι οποίες συνήθως γίνονται με όσπρια ή πατάτες ή και με τα δύο και γίνονται ζεστές γιατί όταν βράσει το όσπριο ή το κυρίαρχο συστατικό της σαλάτας αμέσως πας και το κάνει σαλάτα όσο είναι ζεστό και τα υλικά κολλάνε πάνω και αν βάλεις μυρωδικά όπως θα βάλουμε εμείς σήμερα τα μυρωδικά βγάζουν όλα τους τα αρώματα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνταγή βράζοντας τα μαυρομάτικα. Σε μια κατσαρόλα λοιπόν θα βάλουμε ζεστό νερό από το βραστήρα μας. Θα ρίξουμε μέσα στο ζεστό νερό ένα φύλλο δάφνης για να πάρει ωραίο άρωμα. Αν είναι μικρό βάζετε ένα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν αλατίζεται τώρα, γιατί το αλάτι σταματάει, κόβει το βρασμό. Και αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να βράσουμε τα μαυρομάτικα, τα φασόλια μας, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και στο τέλος θα πάμε και θα αλατίσουμε. Παρ' όλα αυτά θα βάλουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι μέσα. Έχουμε διαλέξει μαυρομάτικα φετινής χρονιάς. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι πολύ πιο τρυφερά, δεν έχουν προλάβει να ξεραθούν τελείως, έχουν κρατήσει υγρασία που σημαίνει ότι θα βράσουν πολύ πιο γρήγορα. Όσο πιο παλιά είναι τα όσπρια μας, τόσο πιο πολύ απώλεια υγρασίας έχουν, άρα σκληραίνουν περισσότερο, οπότε σίγουρα θέλουν περισσότερο χρόνο. Και επίσης έχουμε διαλέξει όσπρια ελληνικής παραγωγής, τα οποία είναι πολύ πιο νόστιμα. Θα βάλουμε λοιπόν τα μαυρομάτικα μέσα στο νερό, χωρίς το νερό να βράσει. Αυτό θα τα μαλακώσει λίγο στην αρχή και όταν ξεκινήσει ο βρασμός θα ξεκινήσουν και θα βράζουν πολύ πιο γρήγορα. Όσο περιμένουμε λοιπόν τα μαυρομάτικα να βράσουν θα πάμε και θα κάνουμε την προετοιμασία μας. Θα πάμε και θα κόψουμε λεπτές φέτες από πατάτα γιατί το λαβράκι μας που είναι η πρωτεΐνη που θα χρησιμοποιήσουμε μαζί με τη ζεστή σαλάτα θα ψηθεί πάνω σε ένα στρώμα από πατάτες. Άρα κόβουμε λεπτές φέτες από πατάτα. Όσο πιο λεπτές γίνεται, σχεδόν διάφανες. Βλέπετε, αν τις βάλετε στο φως, είναι σχεδόν διάφανες. Μπορείτε να δεις την απέναντι πλευρά. Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί το λαβράκι θέλουμε να ψηθεί αρκετά γρήγορα και μαζί να μαλακώσει η πατάτα. Θα βγάλουμε ένα τηγάνι. Θα το ακουμπήσουμε στον πάγκο. Πάνω στο τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θα πάμε και θα βάλουμε χοντρό αλάτι. Πριν ακόμα το βάλουμε στη φωτιά. Θα πάμε και θα βάλουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και μέσα εδώ τώρα θα πάμε και θα απλώσουμε όμορφα τις πατάτες μας. Ξεκινάμε από πάνω, γύρω-γύρω περιμετρικά και πηγαίνουμε προς το κέντρο. Κάνουμε ουσιαστικά ένα ωραίο στρώμα από πατάτα πάνω στην οποία αφού αρχίζει και μαλακώνει η πατάτα θα πάμε και θα βάλουμε ωραία μυρωδικά και τα λαβράκια μας για να ψηθούν. Βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά, δυνατή φωτιά στην αρχή μέχρι να πάρει μπρος το λάδι και να αρχίσουν οι πατάτες να σιγοψύνονται. Τα μαυρομάτικα συνήθως, ειδικά τα φετινής οδείας, θέλουν γύρω στα 20 με 25 λεπτά. Οπότε υπολογίζουμε τους χρόνους μας στα δύο ψησίματα και στην κατσαρόλα και στο τηγάνι να είναι πάρα πολύ κοντά. Δείτε πώς ξεκίνησε η πατάτα αμέσως να σοτάρεται. Ουσιαστικά κάνουμε μία ωραία κρούστα στην πατάτα πάνω στην οποία θα βάλουμε μυρωδικά και εκεί θα κουμπίσουμε το λαβράκι μας. Έχουμε κλετάρει, έχουμε καθαρίσει το λαβράκι. Θα πάμε και θα χαράξουμε λίγο το δέρμα για να μην διπλώσει. Αυτό το κάνουμε για να κόψουμε το δέρμα. Το δέρμα έχει την τάση, αν δεν το χαράξετε, να γυρίσει, να μαζέψει και δεν ψήνει ομοιόμορφα τη μία πλευρά από το ψάρι. Οι πατάτες έχουν αρχίσει και ψήνονται, έχουν αρχίσει και κάνουν μία κρούστα από κάτω, οπότε χαμηλώνουμε τη φωτιά. Εκεί που ήμασταν στο 15, το βάζουμε στο 10. Αλατίζουμε τη μία πλευρά από το ψάρι, την πλευρά που δεν έχει την πέτσα. Πιπέρι.
βάζουμε την πλευρά του δέρματος πάνω στην πατάτα. Πιέζουμε λίγο με το χέρι για να μην μας γυρίσει το δέρμα. Κάνουμε ουσιαστικά μία πάρα πολύ ωραία κρούστα. Και τώρα εδώ μέσα θα βάλουμε ωραίο άνηθο που θα τον χρησιμοποιήσουμε και για τη σαλάτα μας. Θα βάλουμε λίγη ρίγανη που επίσης θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά και για τη σαλάτα μας. Οπότε φροντίζω τα υλικά που θα έχω στη ζεστή σαλάτα να μπουν και στο ψάρι, να αρωματίσουν και το ψάρι. Θα κόψω λίγα κομμάτια από φρέσκο κρεμμύδι και θα τα βάλω και αυτά μέσα να μου δώσουν το ωραίο άρωμα. Λίγες ροδέλες από ελιά, ελιά δηλαδή χωρίς κουκούτσι. Και τώρα εδώ έχει αρχίσει και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έχει την πατάτα που είναι το άμυλο, έχει την πρωτεΐνη από το ψάρι. Ελληνικό λαβράκι, ελληνική νυχθειοκαλλιέργεια, πραγματικά εξαιρετική. Μεσογειακά μυρωδικά, άνηθο, ρίγανη, ελιές, τι πιο παραδοσιακό και τι πιο μεσογειακό, και φρέσκο κρεμμύδι. Θα γυρίσουμε το ψάρι με μια τσιμπίδα, με προσοχή, χωρίς να το τραυματίσουμε. Δεν έχει τραυματιστεί καθόλου το δέρμα, δεν έχει γυρίσει καθόλου το δέρμα. Θα πάμε λοιπόν και θα πάρουμε ένα καπάκι για να καπακώσουμε το ψάρι. Πριν καπακώσουμε το ψάρι θα βάλουμε μέσα μία σκελίδα σκόρδο. Δεν θα την κόψουμε, θα την βάλουμε ολόκληρη, θα την αφήσουμε για λίγα λεπτά και μετά θα την βγάλουμε. Θα σβήσουμε με ωραίο λευκό κρασί. Και θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε ένα ωραίο ζωμό. Καπακώνουμε το ψάρι και ψήνουμε για περίπου 3 με 4 λεπτά. Ψήνουμε το ψάρι μας στον ατμό. Θα δείτε ότι θα βγει πάρα πολύ τρυφερό, πάρα πολύ ζουμερό και είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχετε συνηθίσει. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε, ατμίζουμε το ψάρι. Είναι μια παλιά παραδοσιακή ελληνική συνταγή με δανεισμένες πινελιές από την ελληνική κουζίνα. Τα μαυρομάτικα είναι σχεδόν έτοιμα. Αν τα πιέσετε, αρχίζουν, έχουν μαλακώσει, αρχίζουν και λιώνουν στο χέρι σας. Το ψάρι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Θα πάμε και θα βάλουμε μία ωραία κουταλιά από φρεσκοτριμμένη ντομάτα, γιατί θα δώσει τελείως άλλη γεύση στο φαγητό. Κλείνουμε τα μαυρομάτικα. Τα βγάζουμε σε ένα μπολ. Μαζί με λίγο από το νεράκι θα βοηθήσει. Τα υπόλοιπα τα φυλάμε για άλλη Παρασκευή. Και πάμε τώρα μέσα σε αυτό το μπολ και αρχίζουμε και βάζουμε άνηθο, τον οποίο τον έχουμε κόψει με τα χεράκια μας, δεν χρησιμοποιούμε μαχαίρι εδώ. Ωραία φυλαράκια από φρέσκια ρίγανη. Θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγες ελιές. Λίγη από τη φρεσκοτριμμένη σάλτσα ντομάτας. Θα κόψουμε το πράσινο κομμάτι από ένα κρεμμύδι φρέσκο. Και βέβαια για οξύτητα θα βάλουμε ένα λευκό βαλσάμικο ξύδι. Ελαιόλαδο. Θαλασσινό αλάτι. Ανακατεύουμε τη ζεστή σαλάτα. Και όπως είναι ζεστά τα μαυρομάρια και το ζουμάκι, θα αναδειχθούν όλα τα αρώματα από τα μυρωδικά, από τις ντομάτες, από το ξύδι, από την ελιά. Κλείνουμε το μάτι μας τελείως, δείτε τι ωραίο που είναι το ψάρι και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε ένα πραγματικά ελληνικό εξαιρετικό πιάτο.
Έχουμε λοιπόν το αχνιστό λαβράκι με την πατάτα, τα μυρωδικά, το κρεμμύδι και την ντομάτα. Παίρνουμε πάρα πολύ προσοχή το φιλέτο, το ακουμπάμε στο πιάτο. Αυτό το πιάτο μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε ψάρι. Θέλετε λαβράκι, θέλετε σφυρίδα, θέλετε σαρδέλα, τσιπούρα. Ό,τι ψάρι θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Η τεχνική είναι η ίδια, το μόνο που αλλάζει είναι η χρόνη ψησίματος. Δύο ωραία κομματάκια λοιπόν από το ψάρι. Λίγο από την πατάτα και τα λαχανικά στη μία πλευρά μαζί με λίγη σάλτσα. Και από πάνω η πάρα πολύ ωραία σαλάτα, ζεστή σαλάτα με τα μαυρομάτικα. Και ωραία τουφάκια από άνηθο. Κυρίαρχο συστατικό στο πιάτο. Νόστιμη συνταγή, παραδοσιακή, με αρκετές πινελιές από την ελληνική κουζίνα.